Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλέον οι τράπεζες δεν έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τη σύνταξη των φορολογουμένων και να τη βάζουν έναντι των δόσεων των δανείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο συνταξιούχος πλέον να πληρώνει τις δόσεις μόνο με τη συγκατάθεση τη δική του και να παίρνει τη σύνταξή του και να κάνει τις δουλειές που έπρεπε να κάνει μέχρι σήμερα. Μόνο με την υπογραφή και τη συγκατάθεση πλέον του συνταξιούχου θα μπορεί η τράπεζα να βάζει τα χρήματα στις δόσεις των φορολογουμένων και να μην κοκκινήσουν τα δάνεια. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η τράπεζα, αν τα έχει πάρει από μόνη της, να τα επιστρέψει πίσω στον συνταξιούχο. Αυτό βέβαια είναι ανάσα για τον συνταξιούχο, έτσι, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί. Αυτό είναι ανάσα για τους συνταξιούχους, γιατί αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι, όπως γνωρίζουμε, έχουν μειώσεις των συντάξεων, μειώσεις των επικουρικών και έχουν και διάφορα άλλα προβλήματα που θα πρέπει να τακτοποιήσουν. Γιατί μέσα από τη σύνταξή τους πρέπει να πληρώσουν τα φάρμακά τους, τα ενοίκια τους, εάν τυχόν έχουν, και μόνο ό,τι τους παρσεύει εισαγωγικά πλέον θα μπορούν να δίνουν έναντι των δανείων.